ότι υπόθηκαν τους υπαλλήλους. Και τα διαχωρίζω γιατί θεωρώ ότι όλοι εμείς οι αιρετοί και ειδικά οι διοικούντες έχουμε άμεση ευθύνη και προς τους υπαλλήλους, όπως τη διοίκηση. Εμείς πρώτοι πρέπει να βρούμε τον τρόπο να διοικήσουμε και ύστερα οι υπάλληλοι που είναι θεωρητικά κάτω από εμάς. Δεν έκανα καμία καταγγελία. Ήταν μια συζήτηση πάνω στα δημοτικά τέλη, στα οποία δημοτικά τέλη ανέφερα και στην Επιτροπή ότι εγώ θα τα ψήφιζα ευχαρίστως, παρόλο που στην Επιτροπή ψήφισα παρόν, αλλά ήθελα κάποιες διευκρινήσεις από τον Δήμαρχο. Δεν μπορέσαμε να βρεθούμε, ήταν και έκτακτο θέμα τα δημοτικά τέλη και δεν μπορέσαμε να βρεθούμε με τον Δήμαρχο. Αυτές οι διαβεβαιώσεις τις πήρα. Οι διαβεβαιώσεις αυτές είναι αυτό που θέλουμε όλοι εμείς εδώ πέρα που είμαστε σε αυτή τη θέση. Είναι η μείωση των δαπανών. Η συζήτηση που κάναμε και αναφέραμε παραδειγματικά νούμερα είναι αυτό που είπε και ο κ. Ιωσήφιδης, μία συζήτηση για αυτό το πράγμα στην ουσία. Για να μειώσουμε τις δαπάνες. Έτσι. Ανέφερε ο κ. Εδημέλης πριν για μελέτες τις οποίες ψηφίζουμε και λέει ο νόμος ότι η μελέτη πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να είναι από τον πίνακα αυτά. Ενώ οι μελέτες πραγματικά βγαίνουν πολύ χαμηλότερες. Μπορεί να συμβαίνει αυτό και με τα ανταλλακτικά, δεν το γνωρίζω. Αλλά η ουσία είναι ότι πρέπει να μειώσουμε τις δαπάνες. Αυτή τη διαβεβαίωση. Αλλά είπες ότι βγαίνει με 1000 ευρώ. Με 1000 ευρώ γιατί δεν τα φτιάξετε. Παραδειγματικά είναι. Παραδειγματικά είναι. Παραδειγματικά. Όσον αφορά. Όσον αφορά. Δηλαδή είπες ότι. Η ουσία σε αυτό το πράγμα είναι ότι η διαβεβαίωση από το Δήμαρχο ήρθε. Ζήτησα μια αλλαγή στη διοίκηση για να μπορέσουμε και εμείς να ψηφίσουμε τα δημοτικά τέλη, αλλά να έχουμε δείξει και κάτι προς τους πολίτες. Όχι αλλαγή στη διοίκηση. Κάποιες αλλαγές. Αλλαγή στο πρόσωπο. Όχι. Παρακαλώ, ζήτησα κάποιες αλλαγές όπως αυτό να συζητήσαμε την μείωση των δαπανών πρώτη φορά. Άσκηση της διοίκησης, πείτε το όπως θέλετε, ναι. Αυτό εδώ. Δεν μπορούμε να... Εγώ θεώρησα, δικιά μου ήταν καθαρά, δικιά μου σχέση. Άλλο πρόβο, άλλο πρόσωπο. Πρόβο. Είπα στον πρόβο της διοίκησης.